Ο άνθρωπος του Θεού μέσα του είναι ευτυχισμένος και εξωτερικά έχει πόλεμο. Ο άνθρωπος που είναι με τον διάβολο μέσα του είναι δυστυχισμένος και εξωτερικά του πάνε όλα καλά. Στην παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λάζαρου ο ένας είχε όλα τα καλά και ο άλλος έζησε στην απόλυτη φτώχεια. Ο Λότ έζησε μέσα στη μοναξιά του. Ο Ιώβ έζησε την απόλυτη φτώχεια και δυστυχία στις επιστολές του Απόστολος Παύλος εξιστορεί ότι όταν προσευχότανε στον Θεό να τον απαλλάξει από κάποιο πρόβλημα υγείας, του απάντησε ο Χριστός «Αρκεί εσύ η χάρις μου, η γάρ δύναμής μου εν Στο καταμάρκων Ευαγγέλιο ο Χριστός λέει «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθείν όποιος θέλει να με ακολουθήσει, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτο των σταυρών αυτού να απαρνηθεί τον εαυτό του και να σηκώσει τον σταυρό του και ακολουθεί το μη, και να με ακολουθήσει. Εισέλθεται δια της στενής πύλης, ότι στενή η πύλη και τεθλιμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωή, δηλαδή αυτή που οδηγεί στην ζωή. Πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η απάγουσα εις την απώλεια. Στο καταματθέων Ευαγγέλιο, στο 20ο κεφάλαιο 20 με 27 στίχους η μητέρα των Τζεβεδαίων πηγαίνει στον Χριστό και του ζητάει να καθίσουν τα δύο της παιδιά, οι δυο της γη, δεξιά και αριστερά από τον θρόνο του όταν έρθει στην βασιλεία του. Και αυτός της απάντησε ότι δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ ή να βαπτιστείτε με το βάπτισμα με το οποίο θα βαπτιστώ εγώ. Και αφού απάντησαν καταφατικά γυρνάει και τους λέει το ποτήρι μου θα το πιείτε. Και με το βάπτισμα των παθημάτων μου με το οποίο θα βαπτιστώ εγώ θα βαπτιστείτε όπως ακριβώς και έγινε. Το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν μπορώ να σας το δώσω εγώ, αλλά θα δοθεί σε εκείνους για τους οποίους έχει ετοιμαστεί από τον πατέρα μου. Δηλαδή οι σταυροί, οι δυσκολίες μας δίνονται και από εκεί και πέρα είναι δικό μας θέμα το πώς θα ανταποκριθούμε σε αυτούς. Τέλος θα σας διαβάσω τι λέει στο βιβλίο στο βιβλίο που έγραψε ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ για τον Άγιο Σουλιανό τον Αθονίτη σχετικά με αυτό το θέμα. Λέει συγκεκριμένα «Θέλουμε να ξαναμιλήσουμε για το θέμα που ήταν το αντικείμενο των μακρών συνομιλιών του γέροντα Σιλωανού με τον πατέρα Στρατόνικο». Η οδός του χριστιανού σε γενικές γραμμές είναι η εξής. Στην αρχή ο άνθρωπος ελκύεται προς τον Θεό με τη δωρεά της χάριτος και όταν προσελκυθεί αρχίζει η μακρά περίοδος της δοκιμασίας. Δοκιμάζεται η ελευθερία του ανθρώπου και η εμπιστοσύνη του στον Θεό και δοκιμάζεται σκληρά στην αρχή οι προς τον Θεό αιτήσει, μικρές και μεγάλες, ακόμη και οι παρακλήσεις που μόλις εκφράζονται, συνήθως εκπληρώνονται με γρήγορο και θαυμαστό τρόπο από τον Θεό. Όταν όμως έλθει η περίοδος της δοκιμασίας, τότε όλα αλλάζουν και ο ουρανός φαίνεται σαν να κλείνεται και να γίνεται κοφός σε όλες τις δεήσεις. Στον θερμό χριστιανό όλα στη ζωή του γίνονται δύσκολα. Η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι του χειροτερεύει. Πάβουν να τον εκτιμούν. Αυτό που ανέχονται στους άλλους σε αυτόν δεν συγχωρείται. Η εργασία του αμείβεται σχεδόν πάντοτε κάτω από τον νόμιμο. Το σώμα εύκολα προσβάλλεται από ασθένειες. Η φύση, οι περιστάσεις, οι άνθρωποι όλα στρέφονται εναντίον του. Παρά τα φυσικά του χαρίσματα, όχι μικρότερα των άλλων, δεν βρίσκει ευνοϊκού όρου να τα χρησιμοποιήσει. Επιπλέον, υπομένει πολλέ επιθέσει από τι δαιμονικές δυνάμει και το αποκορύφωμα, η ανυπόφορη οδύνη από τη Θεία Τότε κορυφώνεται το πάθο του γιατί πλήττεται όλο άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα τη υπάρξεώ του. Εγκαταλείπει ο Θεό τον άνθρωπο. Είναι άρα γι' αυτό δυνατόν. Και εν τούτης, στη θέση του βιώματος της εγκύτητας του Θεού έρχεται στη ψυχή το αίσθημα πως εκείνος είναι απίρως απροσίτως μακριά πέρα από τους αστρικούς κόσμους και όλες οι επικλήσεις προς Αυτόν χάνονται αναπάντητε στο αχανές του κοσμικού διαστήματος. Η ψυχή εσωτερικά εντείνει την κραυγή της προς Αυτόν, αλλά δεν βλέπει ούτε βοήθεια ούτε και προσοχή. Όλα τότε γίνονται φορτικά όλα κατορθώνονται με δυσανάλογο κόπο. Η ζωή γεμίζει από μόχθους και αναφύεται μέσα στον άνθρωπο το αίσθημα πως βαραίνει επάνω του η κατάρα και η οργή του Θεού. Όταν όμως περάσουν αυτές οι δοκιμασίες, τότε θα δει ότι η θαυμαστή πρόνοια του Θεού τον φύλαγε προσεκτικά σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Πήρα χιλιόχρονη που παραδίδεται από γενεά σε γενεά μαρτυρεί πως όταν ο Θεός βλέπει την πίστη της ψυχής του αγωνιστή προς Αυτόν όπως είδε την πίστη του Ιώβ τότε θα τον οδηγήσει σε απρόσιτες αβύσους και ύψη δυσανάβατα σε άλλους. Όσο πληρέστερη και ισχυρότερη είναι η πίστη και η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στο Θεό, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το μέτρο των δοκιμασιών και το πλήρωμα της πύρας που μπορεί να φτάσει σε μεγάλο βαθμό. Τότε γίνεται ολοφάνωρο πως έφτασε στα όρια, πέρα από τα οποία ο άνθρωπος αδυνατεί να προχωρήσει. Σκληρή κουβέντα, αλλά έτσι είναι.